Γιατί προσωπικά μου σίγουρα άτομα με ειδικές αναισθησίες ή ικανότητες. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες δηλαδή. Που ήθελα να καλύψω και τις δικές μου ειδικές ανάγκες εδώ και αρκετά χρόνια. Το γνώρισα στα πρώτα βήματα της καλλιτεχνικής του πορείας. Μιλήσαμε για τη δουλειά του, ήταν παραμονή στο γέννον και πώς μας είπε η ιδέα, έτσι συζητώντας, μας είπε για τη ζωή του, από το χωριό του, από τη Δράμα, τα παιδικά του χρόνια που το έχει περάσει στο χωριό του, τα πρώτα ακούσματα που ήταν από την εκκλησία. Και πώς μας είπε η ιδέα να τραγουδήσει κάποιον, να ψάλει κάποιους ύμνους χριστουγεννιάτικους. Ήταν εκπληκτικός. Ήταν κάτι φοβερό. Αφού να φανταστείτε ότι όσοι συμμετείχαμε στο γύρισμα εκείνο, είχαμε καθίσει έτσι με ανοιχτό το στόμα και τον ακούγαμε. Λέγαμε, παιδί μου, αυτός άνθρωπος έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, έχει ευλογία Θεού, αλλά και εκπληκτική φωνή. Ερμήνευε με εκπληκτική ικανότητα θρησκευτικού ύμνους. Έτσι λοιπόν του ζητήσαμε και το Πάσχα να το κάνει, και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται προσκλήσεις για τον Πίτρο τον Καϊτάνο από όλες τις πλευρές, από όλα τα κανάλια, προσκλήσεις από όλες τις γωνίες της χώρας για να ψάλλει. Ο Πέτρος όμως δεν είναι γνωστός μόνο από την εκπληκτική ερμηνεία του εκκλησιαστικού ύμνους. Το εμπιστεύτηκε ο Θοδωράκης, νομίζω όμως ότι είναι ένας άνθρωπος ήπιων τόνων, που είχε μια άλλη καριέρα ξεχωριστή, αλλά ήταν ένα από τα θρασίμια της εποχής. Τα οποία βέβαια είναι διάτοντες αστέρες, τους γνωρίζει ο κόσμος για κάνα τριήμινο, τετράμινο, ξεξάμινο, και άμα κλειστούν και σε κάνα στούντιο μέσα ή σε κάνα reality παιχνίδι, ίσως είναι και πολύ μεγαλύτερη η αναγνωρισιμότητά τους. Αλλά μετά χάνονται. Πέρας ο Χαϊτάνος εδώ και 13 χρόνια έχει ξεπεράσει ακόμα και τις δικές μου προβλέψεις ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Πέρα από όλα αυτά είναι και ένα εκπληκτικό παιδί, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Είμαι σίγουρος ότι τώρα κοκκινίζει. Και αν του μιλήσετε κι εσείς με καλά λόγια για αυτόν, θα δείτε ότι κοκκινίζει. Εγώ γουστάρω τους ανθρώπους που ακόμα στην εποχή μας κοκκινίζουν χωρίς να χρησιμοποιούν καλλιτικά. Πέτρο, ξέρεις ότι είμαστε φίλοι, ξέρεις ότι παρακολουθώ την Μαρίου και την πορεία σου και ίσως αυτό το ταξίδι το καλοκαίρι, εκεί που θέλεις να πάμε για να τραγουδήσουμε και να δούμε και να το γράψουμε, να το κάνουμε ρεπορτάζ, θα γίνει.